βραχίες παρατηρήσεις. Κύριε Βορύδη, δεν θα σταθώ στην αριθμητική για το τι ψηφίζετε και δεν ψηφίζετε. Όλα τα άρθρα είναι αριθμημένα. Αλλά θέλω να σταθώ λίγο στην παρέμβασή σας στα γενικά ζητήματα. Ειλικρινά, διαπίστωσα μια έλλειψη επιχειρηματολογίας, σοβαρής επιχειρηματολογίας. Έχετε την αμέριστη κατανόησή μας, διότι πάνω από ένα μήνα τώρα διαμορφώνεται μια εικόνα. Μάλιστα είχατε διαρρεύσει ότι θα υπάρχει και διάγγελμα του Πρωθυπουργού, ότι θα ανακοινώσει δημοψήφισμα. Είχατε διαμορφώσει μια εικόνα η οποία οδηγούσε σε τι, σε αυτό το οποίο από την επομένη και ώρα των εκλογών είναι εκλογές. Διαψευστήκατε. Αντί λοιπόν τώρα να έρθετε και να ασκήσετε μια κριτική καλόπιστη ή κακόπιστη, κακόπιστη, γιατί συνήθως κακόπιστες είναι οι κριτικές που μας κάνετε, δεν μιλάτε επί του περιεχομένου αυτής της συμφωνίας πλαισίου. Δεν μιλάτε και μας λέτε αυτό το απερίγραπτο που ακούσαμε στη χθεσινή σας ανακοίνωση: έρχονται οι θεσμοί, κλείνει η συμφωνία και εδώ η χώρα βουλιάζει. Δηλαδή τι θα θέλατε, να μην κλείσει για να μην βουλιάξει? Επιτέλους, ξεπεράστε τις ενδογενείς αντιφάσεις. Σοβαρευτείτε και καταθέστε μια συγκεκριμένη πολιτική κριτική. Αυτή η συμφωνία πλαίσιο, καταρχήν, έτσι όπως στην γενικό της πλαίσιο συμφωνήθηκε, έχει μια εσωτερική λογική. Και πάνω σε αυτό πρέπει να τοποθετηθείτε. Για κάθε μέτρο που θα προβλέπει μια επιπλέον επιβάρυνση, προβλέπεται ένα αντίμετρο το οποίο θα έχει μια αντίστοιχη ελάφρυνση. Εξού προκύπτει και η διαπίστωση ότι είναι μηδενικής δημοσιονομικής απόκλησης. Πάνω σε αυτό διαφωνείτε, ναι ή όχι? Το δεύτερο. Είναι και αυτό κάτι λοιπόν. Θα περιμένουμε να το δείτε και να σας ακούσουμε. Μισό λεπτό. Το δεύτερο. Εξασφαλίζει η χώρα σχεδόν για 2 χρόνια ένα καθαρό τοπίο, πάνω στο οποίο μπορεί να υπάρξει το κατάλληλο έδαφος για μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Το 17 και το 18 δεν προβλέπεται κανένα απολύτως μέτρο. Και με τη δυναμική που έχει υπάρξει κλείνοντας το 2016, αυτό δεν είναι αμεληταίο. Άρα λοιπόν, και με βάση το λογικό συμπέρασμα ότι με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης θα δοθεί η ποσοτική χαλάρωση που έχει και συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία, άρα λοιπόν μιλάμε για αναπτυξιακούς ρυθμούς το 17 και το 18, τους οποίους έχουμε να το δούμε πριν από το 2009. Αμεληταίο? Πάνω σε αυτό να τοποθετηθείτε. Και κάτι άλλο. Είδα ότι με τα θέματα των εργασιακών δεν τα πάτε καλά. Θα τα πούμε όμως όταν έρθει η ώρα τους. Η χθεσινή συμφωνία περιέχει μια συμφωνία με τη World Bank για 3 δισεκατομμύρια δάνειο. Σημειωτέων ότι οι εκταμιεύσεις αυτό το δάνειο δεν θα επηρεάζουν τις δαπάνες, άρα το πρωτογενές πλεόνασμα ή έλλειμμα αντίστοιχα, τα οποία θα κατευθύνονται αυτά τα χρήματα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δεν σας ενδιαφέρει ούτε αυτό? Πάνω σε αυτά λοιπόν, πραγματικά ασκήστε κριτική. Αν έχετε να αντιπροτείνετε κάτι άλλο, πολύ ευχαρίστως τότε να κάνω μια συζήτηση η οποία θα έχει περισσότερο το στοιχείο μιας αντιπαράθεσης επιχειρημάτων. Από εκεί και πέρα, αυτή η εσωτερική φόρτιση, κατανοητή μεν, αλλά πολιτικά νομίζω ότι δεν έχει να προσθέσει τίποτα σε σχέση με τη δικιά σας παρουσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό.